Είμαστε καλά! Θέλετε όπως είμαστε να αφήσουμε τις σκηνές, να αφήσουμε τα φορέματα, να πάμε σε μια παραλία, να παίζουμε unplugged, να τα παίξουμε έτσι όλα λίγο πιο... Τι ωραία που είστε εδώ ρε παιδιά! Τι ωραία που είστε εδώ, τι ωραία που περνάτε! Τι ωραία που είμαστε παρέα! Έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση με το Ηράκλειο και με αυτό το μέρος, γιατί εδώ το 2020, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει το πρώτο live που φορούσατε μάσκες και που υπήρχαν κορδέλες και θα μπορούσε να είναι πολύ φρικαριστική η φάση. Και όταν πρωτοανεβήκαμε στη σκηνή, ψιλοφρικάραμε εμείς που είδαμε αυτό το θέαμα. Αλλά θυμάμαι να είναι τόσο ζεστή ενέργεια και τόσο ωραία αγκαλιά που στο τέλος είπαμε τι ωραία που ήταν και έτσι στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Καζαντζάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης χαίρομαι τόσο πολύ που υπάρχει μια φυσική ροή και όταν πρωτοήρθαμε πριν χρόνια ήταν εδώ πέρα και 50 άτομα και τα τρία ξέραν τα τραγούδια και τώρα έχετε αυγατήσει τόσο ωραία και είμαστε τόσο πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ αυτό το καυτό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς, επειδή πάντα μου αρέσει να λέω την αλήθεια, γι' αυτό ξεκίνησα με την πρόθεσή μου να τα μαζέψω, να πάμε όλοι σε μια παραλία. Θα έρθω σιγά σιγά, έχω γκανιάσει και από τη λαλάκα, δεν ξέρω αν έβγαλε νόημα αυτό που είπα. Τι ζέστη είναι αυτή ρε φίλε, μου έχουν βάλει αναμνηστήρα εδώ γιατί δεν την παλεύω αλλιώς. Θα σας πω και μια ιστορία με τον αναμνηστήρα σε λίγο, γιατί μιλάω πολύ, αλλά πόσοι δεν το ξέρετε, πώς έρχεται πρώτη φορά στο live μας, σηκώστε ένα χέρι να σας δω. Ρε αλήτες, δεν τρέπεστε λίγο, μόνο YouTube τζαμπέιρο. Σήμερα πλερώ εγώ πρώτη φορά. Επίσης, ελπίζω να μην φαίνεται το βρακί μου, είναι κάτι άλλο που απασχολεί. Δεν φαίνεται, έτσι. Εντάξει, ωραία. Γιατί αυτά είναι τη τραγουδιάρα τα προβλήματα. Πρέπει να βάλεις κορσέ, να μαζεύει λίγο ταξίδια, αλλά μετά αυτό πιέζει και ζέστη, καταλαβαίνετε. Έχω μια ανάγκη να πω αυτό ακριβώς που μου συμβαίνει. Τώρα μου λένε ρε, εσύ κάνεις και stand-up. Λέω, παιδιά, δεν κάνω stand-up. Απλώς ό,τι συμβαίνει στο κεφάλι μου, καλός ή κακός, γιατί κάποιος μπορεί να πει τι είναι αυτή, ρε. Φάση, ας πούμε. Αυτό είναι, αυτό υπάρχει. Ωραία. Έρχεστε πρώτη φορά, πολύ ωραία. Η σχέση μας λοιπόν θα ξεκινήσει σήμερα με κάποιους. Καλώς βρεθήκαμε στο πρώτο μας ραντεβού. Ερωτική είναι η σχέση μας, έτσι. Αλλά θέλω, παιδιά, και μαρούλι να έχουμε στα δόντια μας να μην πειράζει, έτσι. Έτσι θέλω να χτιστεί η σχέση στο πρώτο ραντεβού.